έχει περιέξει. Δεν θα πω τα ποτά, θα μιλήσω από μόνο το συγκεκριμένο. Ότι ο εδώ Τούρκος Πασάς που κατοικούσε στο Κατσίκι και ο προπάπους μου ήταν υπάκουός του, δηλαδή γι' αυτό το έλεγα και σε αξιοπαντούχος ήταν. Όταν του ζήτησε προϊόντα για να πληρώσει τους μαστόρους που θα κάνανε εδώ ανακαίνιση κάποια ανακαίνιση που αναγράφεται στα βιβλία, ο Πασάς του τα έδωσε. Τον αγαπούσε και του τα έδωσε. Αλλά αερώστησε ο Πασάς και τον έψησε ο πυρετός. Του λέει λοιπόν το βραδιάγιο, δεν μπορεί Κωνσταντή, έχει ακάτω που πας. Λέει προχωρούμε για Πασάν, θα τελειώσω πριν κάμπος στις μέρες, έχει δουλειά, του λέει, ψήνομαι στον πυρετό, μωρέ, του λέει. Για πέτσι δουλειά του δικού σου, μια και δε με γρικά ο δικός σου, να δει αν με κάνει πράγμα. Την επομένη ο Πασάς δεν είναι και καλά. Εζήτησε λοιπόν να έρθει και ήρθε εδώ. Μπήκε λοιπόν μέσα και όταν είδε την εικόνα του Αγίου, είπε το εξής. Καλά τα θυμάσαι αυτά που θα ακούσει. Μεγάλος παπάς μπορεί να του δώσει. Μεγάλος παπάς. Μετά τον εξάγει μια άλλη ώρα και του λέει. Δεν έχει μπορεί κακοσύνη του δώσει. Αχθός άνθρωπος. Δεν μοιάζει με εσάς. Που είσαστε στρουθία. Αυτός είναι άκαμψης. Να είστε μωρέ εδώ με την ευλογία τη δική του, όχι τη δική μου, να τον προσκυνάτε. Αυτά έχω να πω. Που εσεβάστηκε ο Τούρκος τον Άγιο Νικόλα και δεν τον σέβονται αυτοί που πρέπει.